Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Τι κάνετε? Σήμερα ένα επεισοδιάκι εδώ μαζί με το καφεδάκι μου. Όσοι με παρακολουθείτε στα social media, είχα ήδη ανακοινώσει ότι θα κάνω κάτι σχετικά με αυτό που βλέπετε. Παιδιά, αυτό είναι ένα νέο περιοδικό, νέο gaming περιοδικό, το οποίο βέβαια έχει μέσα και άλλα θέματα, είναι και άλλη θεματολογία. Δεν, από ό,τι έχω καταλάβει, υφίσταται μόνο για gaming μέσα στις σελίδες του. Το The Grid, λοιπόν, είναι ένα περιοδικό καινούριο που έχει και ιστοσελίδα. Το είδα από τα social media, είδα την ανακοίνωσή του και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος που εν έτη 2020, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι ξεκινάνε ένα ρίσκο, μια τέτοια προσπάθεια, καθώς ο τύπος, όπως γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω του ίντερνετ και τα λοιπά, και επίσης ξέρουμε ότι πολλά παλαιότερα gaming περιοδικά, που κρατήσαν βέβαια πάρα πολλά χρόνια, κλείσανε λόγω καθαρά του ίντερνετ και των χαμηλών πωλήσεων. Οπότε εδώ είναι ένα νέο εγχείρημα. Να ευχηθώ σε όλο το επιτελείο που το έχει αναλάβει να πάει πάρα πολύ καλά, καλορίζικη, να γουστάρετε και τα λοιπά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έχω μια εντύπωση ότι υπάρχει αντίστοιχο όνομα περιοδικού στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν συσχετίζεται, μπορεί και όχι. Και εδώ λοιπόν αυτό είναι το πρώτο τεύχος. Και να σας πω ότι συγκεκριμένα εγώ, ας πούμε, το τελευταίο, παιδιά, gaming περιοδικό που πήρα ήταν αυτό εδώ. Ήταν, παιδιά, το PC Master τον Απρίλιο του 2013, και το είχα πάρει τότε γιατί είχε βγει το expansion, το Heart of the Swarm του StarCraft 2, και έκτοτε, παιδιά, πέρα από κάποια PC περιοδικά, το PC Magazine, ας πούμε, που έπαιρνα, αυτό πρακτικά ήταν το τελευταίο μου gaming περιοδικό. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τώρα κρατάω στα χέρια μου ένα ολοκένουργιο περιοδικό. Βέβαια εδώ μας λέει Spider-Man Miles Morales, αλλά εγώ το thumbnail θα το κάνω με την παιχνιδάρα, τη δύσκολη, την πολύ καλή, το The Amazing Spider-Man vs The Kingpin για το Sega Mega CD. Τρολιά, ας πούμε, εγώ κλασικά, ρετρό, console hunter. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε, να το δούμε, να κάνουμε έτσι ένα σύντομο read-through επεισόδιο. Και να πω επίσης ότι το περιοδικό αυτό ανακοινώθηκε ότι θα κυκλοφορήσει από το περασμένο Σάββατο, και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το βρω. Πήγα στα μεγαλύτερα περίπτερα και ζόρικα, πολύ μεγάλα δυνατά περίπτερα της περιοχής μου, κέντρο Αθηνάς, και δεν το βρήκα, ρε παιδιά. Και πραγματικά είχα προβληματιστεί. Έβλεπα βέβαια ότι ανακοινώνανε οι θύνοντες του περιοδικού ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο distribution και ότι θα έβγαινε, ας πούμε, κάποια ανακοίνωση που μπορείτε να το βρείτε, ας πούμε, σε επιλεγμένα σημεία, και μετά βέβαια θα πάει και στην επαρχία, καθώς πολλοί φίλοι θέλανε να αγοράσουν ένα περιοδικό, ας πούμε, ήταν εκστασιασμένοι όπως και εγώ με την αγορά ενός νέου περιοδικού gaming, και δεν το βρήκανε, αλλά πιστεύω τώρα ότι ίσως να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε. Δεκέμβρης 2020, limited edition, παιδιά, issue 00, η τιμή, παιδιά, είναι στα 5 ευρώ, βλέπουμε ένα ωραίο εξώφυλλο με το Spider-Man, το Miles Morales, και στα πλάγια μου αρέσει έτσι όπως το έχουν κάνει, μου θυμίζει έτσι άλλες εποχές, Game Bro Games που έγραφα τα παιχνίδια και τα θέματα στα πλάγια, και πάμε έτσι τώρα λίγο να το ανοίξουμε. Α, ναι, λοιπόν, εδώ είχα διαβάσει ότι έχει μέσα μία αφίσα και ημερολόγιο για το 2021. Για πάμε λίγο να την ανοίξουμε, στο περίπου να τη δούμε. Ναι, είναι από το Call of Duty, το Cold War, το καινούριο, ας πούμε, παιχνίδι που έχει βγει. Εντάξει, η αφίσα είναι αρκετά μεγάλη, μη μου μπήκε μέσα στον καφέ τώρα. Καλένδα 2021 και το εξώφυλλο του παιχνιδιού από πίσω δεν έχουμε κάτι, οπότε βάζω την αφισούλα στα πλάγια και πάμε έτσι λίγο να ξεφυλίσουμε το περιοδικάκι, και είμαι εν τέλει αρκετά χαρούμενος, δηλαδή, που κάνω ένα read-through σε ένα σύγχρονο gaming περιοδικό, γιατί όπως έχετε δει, έχω κάνει read-through σε παλιά περιοδικά και θα κάνω ακόμα περισσότερα.
Επειδή οι ευχές μπορούν να βγουν αληθινές σε μία και μόνο στιγμή, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί στο γεγονός ότι χωρίς όλους τους συνεργάτες του The Grid, αυτή η έκδοση δεν θα γινόταν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. 19 12 2020. Λοιπόν, The Grid Show, coming soon βλέπω εδώ, broadcast, οπότε θα υπάρχει κάποια streaming υπηρεσία. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω λίγο το πρόλογο και τα επόμενα θα τα περάσουμε, enter the game, και λέει, είμαστε κοντά σας. Γιατί είναι επικοινωνία με έναν κόσμο νέο, όχι απαραίτητα ηλικιακά. Τα νέα παιδιά που ζουν μέσα στο ίντερνετ, αλλά και εκείνα που μεγάλωσαν με το διαδίκτυο και σήμερα σαρανταρίζουν, εγώ δηλαδή, πρώτον δεν μασάνε εύκολα και δεύτερον δεν δένονται με κανένα συστημικό μέσο. Γιατί δεν δέχονται το κήρυγμα αυτών των media, την επιβολή του συστήματος, την ποδηγέτηση, στον τρόπο σκέψης και στο γούστο τους, τα πρόσωπα και τις ζωές που τους πλασάρουν με την λουστρασιόν αισθητική τους. Θέλουν να ορίζουν ήδη το περιεχόμενο στο οποίο εισρέει στο μυαλό τους. Γιατί όμως θα κάνει τη διαφορά ένα περιοδικό που αφορά τον κόσμο του gaming, γιατί θα καταγράψει τη ζωή τους, θα τυπώσει το λόγο τους, θα εικονογραφήσει την καθημερινότητα και τα όνειρά τους. Ένα περιοδικό ελεύθερο στην έκφραση, στο μυαλό, στον τρόπο ζωής, στη συμπεριφορά, σε όλα. Ένα περιοδικό που θα αλλάξει τη σκέψη τους ή θα συνομιλήσει μαζί τους, θα αλλάξει τις συνήθειες ή θα τις φωτογραφήσει, θα τους διαφωτίσει πραγματικά και θα τους πάει παρακάτω. Επειδή θέλουν ένα σημείο αναφοράς με το οποίο θα τσακωθούν και θα αγαπήσουν. Ένα περιοδικό που θα τριγυρνά όλη μέρα με στις γειτονιές, στα προάστια και στο κέντρο. Αλλά και στον κόσμο εκεί έξω και στο μέλλον και το άγνωστο. Στις επιθυμίες και τις φαντασιώσεις τους, που θα τριγυρνά στη ζωή τους. Γι' αυτό θα μας εμπιστευτούν. Διότι άλλαξαν οι άνθρωποι και δεν κάνουν πια επαναστάσεις, γιατί εμένουν σε έναν τρόπο ζωής που είναι ξενέρωτος, γιατί παρακολουθούν μίντια που είναι επίσης ξενέρωτα, ή γιατί τα εγκαταλείπουν για να οδηγηθούν στο μεγάλο χάος και στο ποτό του ίντερνετ. Οι αιτίες, θα πει κάποιος, είναι πολλές και ιστορικές. Τις γεννούν οι κοινωνίες μέσα στις οποίες ζούμε. Κοινωνίες που εξωτερήκευσαν την αυτολογοκρισία στον κάθε άνθρωπο και στο gaming, εξωτερήκευσαν τον συμβασμό που έγινε ο γενικός κανόνας. Αν όμως αυτό το περιοδικό καταφέρει να τους πείσει ότι είναι ελεύθεροι, ότι εδώ μπορούν να βρουν ένα περιεχόμενο που δεν υπάρχει πουθενά, αλλά και ότι τους κοιτάει κατάματα, τότε ακόμα και αυτές οι γενιές, οι τελείως απελευθερωμένες, ανεξάρτητες, καχύποπτες και σκεπτόμενες, τότε πραγματικά θα δεθούν μαζί του. Θα ζήσουν μέσα τις ιδέες του και τα οράματά του. Διότι κάθε μέρα τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Οι gamers παλιά ήταν κάτι διαφορετικό από τους χρήστες των σημερινών παιχνιδιών, αλλά πλέον έχουν γίνει σχεδόν partners στο προϊόν, γιατί μοιράζονται την ίδια αγωνία, να επικοινωνήσουν. Με νέους τρόπους, με νέα γλώσσα, με νέα αισθητική. Γιατί η μεγαλύτερη ανάγκη μας είναι η ανάγκη της επικοινωνίας. Σχεδιαστές και gamers δεν θα κάνουν ποτέ μια τέτοια δουλειά αν βαθύτα δεν τους κατέτρωγε αυτή η ανάγκη. Γιατί η επικοινωνία δεν χορταίνεται. Όσο ζεις, θες να μοιράζεσαι. Και αν δεν μοιράζεσαι τη σκέψη σου, τη ματιά σου, είναι σαν να μην υπάρχεις. Σωστό. Τώρα, γιατί αυτό το περιοδικό είναι διαφορετικό. Το περιοδικό The Grid υπηρετεί ένα συγκεκριμένο είδος περιεχομένου, στο οποίο καλείται να καλύψει το κενό ανάμεσα σε παλιές και σύγχρονες πρακτικές. Ο οδηγός για αυτή την επιτυχία είναι η εμπειρία των στελεχών του και η διαρκή εξέλιξή του μέσα από το ίδιο το gaming ως αρχή. Γι' αυτό ρισκάρουμε με την είδηση του The Grid. Θέλουμε να μας κριτικάρουν, να μας απορρίψουν, να διαφωνήσουν μαζί μας, να μας αμφισβητήσουν, να προβληματιστούν, να πληροφορηθούν και να μάθουν, να χαρούν και να ταυτιστούν, να επιβεβαιωθούν και να μας επιβραβεύσουν. Αλλά πάνω απ' όλα να μας γνωρίσουν. Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο γιατί που μέσα στην κρίση του COVID-19 είναι επιχείρημα, αλλά μέσα σε όλους εσάς που θα είστε δίπλα του. Γιατί οι πρωτοπορίες βρέθηκαν σε ακριβές βιτρίνες για λίγους. Θείοντορ Μπιτσαράκης. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Συγγνώμη, συγχώρεσέ με, που δεν μπορώ να το διαβάσω καλά τώρα. Λοιπόν, ωραία τα γράφει ο director του περιοδικού, υποθέτω. Α, όχι, συγγνώμη, το είδα τώρα εδώ. Μπιτσαξάκης Θεοδωρής. Διευθυντής Παπαπαύλου Παύλος, αρχισυντάκτης Γιακόπουλος Ηλίας, σύνταξη Βλέπα Ραχοβίτης Ηλίας, Παγκίδης Μιχάλης, Δημπεροπούλου Μαρία, Καραμπέγιας Ηλίας, Καβούκλης Νικήτας, Πέτρου Χάρης, Ψήτας Νίκος. Okay. Νομίζω ότι γνωρίζω ένα όνομα από όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, ωραίο το intro, καλορίζικη, ξανά. Εγώ θα σας υποστηρίξω, θα σας ακολουθώ κάθε μήνα. Γιατί πραγματικά είναι ένα μεγάλο κενό αυτό που καλύπτεται με αυτό το περιοδικό και πολύ το γουστάρω. Και αν θέλετε, μπορούμε για να συνεργαστούμε κιόλας μαζί, σαν console hunter εγώ, να μπορώ να σας γράφω κάποιες ρετρό στήλες, τυχόν, να σας στέλνω κάποια αρθράκια μου για ρετρό, πίσω σε μια τελευταία ταπεινή σελίδα, να θυμόμαστε λίγο και το παρελθόν. Αν γουστάρετε, μου το λέτε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε νέα. Βλέπουμε PS5, βλέπουμε Cyberpunk, τα περιεχόμενα δηλαδή, τι έχουμε να δούμε, Miles Morales. Α, ορίστε. Πάμε και λίγο ρετρό. Inside Nintendo. Με αφορμή την επέτειο 35 χρόνια από τη γέννηση του αγαπημένου μας υδραυλικού, ας κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν της μαμάς εταιρείας για να δούμε πώς έφτασε ως εδώ σήμερα. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει και ρετρό. Άρα, οκ. Okay.
Λοιπόν, μεγάλος διαγωνισμός βλέπω εδώ. Τα δωράκια, βλέπω ένα headset, ένα keyboard, ένα άλλο headset, ένα controller. Ωραία δωράκια. Και βλέπω ότι απλά, okay, κάνουμε κάποια βήματα. Να τα δείτε, να αγοράσετε το περιοδικό. Be unique. Eggles, Ghost of Tsushima. Βλέπω για κάρτες γραφικών. Καθόλου online. Μάλιστα. Α, πω, ρε παιδιά, νιώθω πολύ περίεργα τώρα που ξεφυλίζω πάλι ελληνικό περιοδικό. Search for immortality. Cyberpunk. Τώρα απλά θα κάνω ένα ξεφύλισμα. Εννοείται ότι σας παροτρύνω να πάτε να αγοράσετε όλο το περιοδικό, γι' αυτό δεν θα κάτσω το να διαβάσω όλα αυτά. Είναι ένα πολύ σύντομο ρυθρού να δούμε το περιοδικό. PS5, New Era is here, του Παύλου Παπαπαύλου. Έχουμε δει κατά καιρούς αρκετές εταιρείες να ισχυρίζονται που προσεγγίζουν το gaming σαν ανάλυση 4K, αλλά η αλήθεια είναι πως οι κονσόλες ιδιαίτερα δεν είχαμε ποτέ αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Ωραίες εικόνες βλέπω εδώ. Και το DualSense. Ορφέας The Gamer. Συνέντευξη βλέπω. Είναι gamer. Okay. The Train Trip εδώ. Designer. Oh. Φυσικά. Δεν γίνεται να μην δεν υπάρχει και Xbox Series X. Ωραίο layout. Μετά το επεισόδιο θα κάτσω να τα χαζέψω. Έχω και ρεπό σήμερα. Γουστάρω. Ό,τι καλύτερο. Καναπέ, μουσικούλα. Καφεδάκι και gaming περιοδικάκι. Next Gen. Συνέντευξη εδώ. Μάλιστα. Inside Nintendo. Να το αφιέρωμα που λέγαμε. Σουιτσάκια εδώ. Το πρώτο Pong της Nintendo του 77. Game & Watch. Famicom, NES, Game Boy. Α, πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσουν αυτά, ειδικά εγώ. Είμαι ρετρόφιλος. Πολύ ωραίο. Switch. Συγκερούμι για μότο βλέπω εδώ. Κάποια No 2, ας πούμε. Miles Morales αφιέρωμα. Μυρίζει και το περιοδικό ωραία. Τώρα έχει και ωραία αφή. Και γουστάρω πάρα πολύ. Reviews. Σε παιχνιδάκια. Black Ops Cold War. Θα πιούμε για λίγο καφέ. Το Age of Calamity, το νέο ας πούμε, όχι Zelda 2, Breath of the Wild 2, είναι ένα spin-off ας πούμε, Star Wars Squadrons για Xbox, γράφει και για ποιο σύστημα είναι παιδιά, το βλέπετε. Βαθμολογίες, κλασικά, όπως τις όμορφες ωραίες εποχές, θετικά, αρνητικά, πολύ ωραία, μου αρέσουν όλα αυτά που βλέπω, θα τα διαβάσω. Witch Project. Crash Bandicoot. Review. Phantasy Star Online 2. Black Desert Online. Αυτό δεν το έχω παίξει, να σας πω την αλήθεια. Apex Legends. Έχει και για PC, όπως βλέπετε. Δεν είναι εκτός δηλαδή οι PC players. Λοιπόν παιδιά, εγώ μέχρι στιγμής εδώ κοντεύει να τελειώσει το περιοδικό και στην αρχή είπα ότι νόμιζα ότι δεν είναι 100% gaming περιοδικό, γιατί είδα που έλεγε ότι tech, home entertainment, ξέρω εγώ, lifestyle reviews, οπότε υπέθεσα ότι θα έχει και άλλα πράγματα και γκατζετάκια, ξέρω εγώ, και διάφορα, ας πούμε και κινητά θα μπορούσε να έχει, τηλεοράσεις, reviews, αλλά από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής είναι, έχω φτάσει σχεδόν στην 100η σελίδα και είναι pure gaming. Ω, Resident Evil 3 εδώ. Review. Πάρα πολύ ωραίο. Έλα ρε παιδιά. Μπράβο ρε παίχτες. Οπότε το περιοδικό φαίνεται καθαρά gaming. Οπότε να το διορθώσω αυτό που είπα στην αρχή. Τσ.
chapter 2 εδώ. Teamwork, αφιέρωμα στα περιφερειακά του PS5. Εδώ για Ryzen, για τον νέο επεξεργαστή της AMD. Πολύ ωραίο και αυτό. Marketplace. Gaming πραγματάκια, καρέκλες. Ωραία φιγούρα αυτή, Arkham Asylum. 25 ευρώ το e-fantasy, μπόμπα. Πολύ καλή τιμή, μου φαίνεται θα μπορώ να τη χτυπήσω. Μπλουζίτσες, πραγματάκια. Back to back, ακόμα ένα παιχνίδι που έγινε ταινία της Μαρίας Λιμπεροπούλου και γυναίκα συντάκτρια. Πολύ ωραία, πολύ όμορφο αυτό. Μίλα Γιώγιοβιτς εδώ. Monster Hunter. Και τελειώσαμε, παιδιά. Αυτό ήτανε 126 σελίδες. Καθόλου άσχημα. Εδώ βλέπουμε και κάποια αποφθέγματα στην τελευταία σελίδα, στο Grid Corner. Και μια διαφήμιση εδώ. Και αφήνουμε. Εννοείται ότι δεν μπορούσε να ρίξει η Microsoft από εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, τι να πω, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, μου άρεσε πολύ αυτό που είδα. Πραγματικά έλειπε από την ελληνική αγορά ένα gaming περιοδικό, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν gaming περιοδικά. Το Edge, ας πούμε, το Retro Gamer, ασχέτως αν είναι για ρετρό. Γενικά υπάρχουν περιοδικά στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα είχαμε στεναχωρηθεί αρκετά χρόνια που κλείσανε όλα. PC Masters, όλα αυτά, Game Pro, το 7, Games, όλα τα περιοδικά εκείνα. Μετά τη βρίσκαμε με κάποια PC περιοδικά τύπου PC Magazine εγώ, που είχαν και κάποια αφιερώματα στα games. Αλλά τώρα εδώ έχουμε ένα νέο καινούργιο περιοδικό, The Grid λοιπόν. Πολύ όμορφο περιοδικό. Ενθουσιάστηκα που το είδα, να ξαναευχηθώ πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο επιτελείο που το δημιούργησε. Πολύ καλή η κίνησή σας και μέσω COVID που γράψετε 19, που έχει τα ρίσκα της. Παρ' όλα αυτά, who dares wins, εγώ θα πω το απόφθεγμα των SAS, Special Air Forces της Αγγλίας. Το ξέραμε και στις ειδικές δυνάμεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για αυτό το περιοδικό που μας δώσατε. Θέλω να παροτρύνω όλους τους φίλους να το αγοράσουν, να υποστηρίξουν αυτή την ελληνική προσπάθεια, την καινούργια. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να πάει και λίγο παραπάνω, με υποστήριξη. Πάρα πολύ ωραίο περιοδικάκι. Να είστε καλά όσους με παρακολουθήσατε. Και μην ξεχάσετε ότι σε 2 μέρες ξεκινάει το πρώτο χριστουγεννιάτικο επαιτειακό επεισόδιο Μαμούθ μεγάλης διαρκείας. Μην κάνετε τίποτα, πάρτε κουραμπιέδες, πατατάκια και κουακόλες και αράξτε το καναπέ σας για επεισοδιάρα που θα σκάσει. Εξάλλου έχουμε COVID, δεν μπορούμε να βγούμε έξω, οπότε τι καλύτερο. Και θα έρθουν και άλλα 4 εορταστικά επεισόδια, 5 για φέτος, και σας περιμένω όλους εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια, φίλοι μου.